καλώς σας βρίσκω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θέλω να πω κάτι. Όλη η τεχνική εδώ και στο control είναι μεγάλες μου αγάπες. Νομίζω ότι ξαναβλέπω συγγενείς μου. Έτσι. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί έχουμε δουλέψει πάρα πολλές ώρες. Και τους έχω όλους στην καρδιά μου. Παιδιά, να είστε καλά. Το τραγούδι είναι εξαιρετικά αφιερωμένο από τον Σταύρο τον Κράλη. Πέρασε. Σταύρος Κράλης, αγαπημένος μου, χρόνια συνεργάτη. Εγώ θέλω να σου πω ότι φέτος είχα την τύχη να δουλέψω με όλα αυτά τα παιδιά και είναι λες και τους κάνανε ένα παζλ. Ο ένας ταιριάζει στον άλλο και είναι όλοι εξαιρετικοί. Είναι υπέροχοι άνθρωποι και εξαιρετική τεχνική, αλλά πάνω απ' όλα είναι άνθρωποι. Αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που σας βρίσκω όλους καλά. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθες και τήρησες την υπόσχεση που δώσαμε στον αέρα την προηγούμενη εβδομάδα. Και είδα και τη χαρά όλων των παιδιών όταν μπήκες μέσα στο πλατό. Δεν σταμάτησες να χαιρετάς και να βλέπεις παλιούς σου συνεργάτες. Έχουμε ζήσει πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλές στιγμές, πολύ καλές στιγμές και πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Γιατί, Ελενάκη, ο χρόνος των media είναι, ο χώρος των media είναι αδυσόπιτος. Με το Σταύρο, το Κράλη και με άλλα παιδιά έχουμε συνεργαστεί από εποχές μεγάλης δόξας και μεγάλης πτώσης. Όπως και με τους τεχνικούς μας εδώ έχουμε ζήσει πάρα πολλά. Και αυτά όλα μας έχουν δέσει. Αυτό είναι και το υπέροχο που συμβαίνει στο χώρο των media. Mm-hmm. Από τη μία υπάρχει αυτή η έντονη αντιφατικότητα με όλες τις ανατροπές που γίνονται, αλλά το δέσιμο των ανθρώπων είναι πολύ σημαντικό για μένα, γι' αυτό ένιωσα έτσι όταν τους είδα όλους. Είναι κάτι που νομίζω το έχει πει και ο Κώστας Βουτσάς, ότι αν θέλεις να δεις αν κάτι, αν κάπου υπάρχει καλό κλίμα, αν υπάρχει αγάπη, ρώτα τους ανθρώπους που δουλεύουν πίσω από τις κάμερες. Εκείνοι είναι που το, αν το αγαπάνε και το χαίρονται, δίνουν την ψυχή τους πολύ παραπάνω. Και νομίζω ότι μας δίνουν και εμάς ενέργεια και το κάνουν όλο αυτό να μοιάζει οικογένεια. Κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι επειδή ξεκίνησα με την αρχή της ιδιωτικής τηλεόρασης, ότι αν υπάρχει ιδιωτική τηλεόραση και γίνανε πολύ μεγάλες επιτυχίες και αποκλειστικά, οφείλονται σε αυτούς εδώ τους ανθρώπους. Αυτοί δίδαξαν τους δημοσιογράφους μοντάζ, αυτοί τους δίδαξαν ήχο. Ξεκινήσαμε, δεν ξέραμε τίποτα και αν δεν ήταν υπέροχη τεχνική, αυτά όλα όσα έχουν βγει από την ελληνική τηλεόραση, τα πολύ πετυχημένα, τα πολύ μεγάλα, πολύ σημαντικά, δεν θα είχαν βγει ποτέ, γιατί είναι οι μόνοι Έλληνες τεχνικοί που ξέρουν να δουλεύουν πατέντα στην πατέντα και να κάνουν τη διαφορά. Και να εξυγχρονίζονται. Είμαστε πολύ πολύ τυχεροί, είναι όλοι εξαιρετικοί. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Ναι. Την έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά θέλω να ξεκινήσω από το βιβλίο σου. Ευχαριστώ γιατί πάρα πολύ. Έχει ένα τίτλο που εμένα με άγγιξε πραγματικά και αισθάνομαι ότι ιδιαίτερα με τη χρονιά αυτή που διανύουμε είναι πολύ σημαντικό να το πούμε και να το ξαναπούμε κι η μία στην άλλη και να μεταφέρουμε το μήνυμα σε όλο τον κόσμο. Με τόσες γυναικοκτονίες, με αυτή την ενδοοικογενειακή βία που συναντάμε συνεχώς γύρω μας, με τόσες κακοποιητικές συμπεριφορές, με τόσες καταγγελίες για βιασμούς, το είσαι γυναίκα αξίζεις, νομίζω είναι η δύναμη που θες να δώσεις εσύ να μεταφέρεις όλες τις γυναίκες. Το είσαι γυναίκα αξίζεις, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί γέννησα ένα πέμπτο παιδί. Έχω τη συγκίνηση και τη χαρά ενός γονιού που αποκτά το πέμπτο του παιδί, γράφτηκε μέσα στην καραντίνα. Mm-hmm. Το «Είσαι γυναίκα αξίζεις» κυκλοφορεί από τον Αρμό. Το Σεπτέμβριο που μας πέρασε μπήκε στα πρώτα βιβλία αυτογνωσίας, αγαπήθηκε πάρα πολύ από τον κόσμο. Και θα σου πω γιατί. Επίσης είχε μία πρόταση να γίνει τηλεοπτική σειρά από εταιρεία παραγωγής που κάνει στον εκδότη μου. Είναι 10 ιστορίες γυναικών, 10 γυναίκες που γνώρισα, αλλά υπάρχουν πολλά στοιχεία μυθοπλασίας. Υπάρχουν ιστορίες όπου ανακαλύπτεις εκείνον τον άνθρωπο ο οποίος εμφανίζεται άλλοτε ως τρομοκράτης και άλλοτε ως θύμα. Μιλάω για τον άνθρωπο ο οποίος είναι σαδιστής και αυτή είναι η ιστορία της Σοφίας η οποία ζει μία συμπεριφορά κακοποιητική μέσα στο γάμο της και έχω συνεργαστεί με έναν εξαιρετικό τον Δημήτρη τον Τσουκνιδί, ο οποίος είναι και καθηγητής φιλοσοφίας, mm-hmm. ο οποίος δίνει τα 5 εργαλεία που αν τα ήξερε κάθε γυναίκα, κάθε άνθρωπος, θα μπορούσε να καταλάβει τα σημάδια και να ξεφύγει από τους δαίμονές της. Ναι, Ελένη. Δεν ήταν δύσκολο με τα δικά σου βιώματα, με όσα πέρασες και εσύ τα τελευταία χρόνια, γιατί λες το έγραψες μέσα στην καραντίνα. Να μπει τόσο βαθιά στον ψυχισμό αυτό των γυναικών. Δηλαδή, δεν έξεσαι και δικές σου πληγές λίγο με αυτό το βιβλίο. Βέβαια. Μα κοίταξε και στο προηγούμενο, το οποίο είχε γίνει best seller, το «Εγώ και ο ψυχίατρος»,
που έγραψα, το περνάς αυτό, αλλά είναι η καλύτερη για μένα. Αν θες, ο δημιουργός κάνει την καλύτερη ψυχοθεραπεία όταν μπαίνει μέσα στην ιστορία και γράφει, γιατί αυτό είναι η έξοδος που κάνει από τους προσωπικούς του δαίμονες. Εγώ όταν βλέπω ότι έστω μια παράγραφος του βιβλίου μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο, λέω ότι τελικά ήρθα σε αυτόν τον κόσμο, μπορεί να τα ακούσεις πολύ, έτσι, δεν είναι βαρύγδουπο, και έκανα κάτι, άφησα ένα ίχνος. Το ίχνος που θέλω να αφήσω είναι να μπορέσει να εξελιχθεί μία ψυχή λίγο παρακάτω, μέσα από μία παράγραφο που θα βρεις αυτό που έχω γράψει. Μετά από τόσο τέτοια πολύχρονη εμπειρία και διαδρομή και στη ζωή, και στη δουλειά, έτσι, γιατί ναι, έχεις κάνει πολύ σημαντικά πράγματα, είσαι ένας άνθρωπος με πάρα πολύ γνώση, πάρα πολλές εμπειρίες. Πόσος χρόνος σου πήρε εσύ να βρεις το δικό σου εαυτό και να δεις αυτά τα πέντε σημάδια, προτού στα πει αυτός ο ειδικός? Γιατί... Θα σου πω. Δεν μπορείς να μιλήσεις στον κόσμο και να βοηθήσεις εάν δεν έχεις βιώματα πάρα πολύ σημαντικά και πάρα πολλά σοβαρά. Δηλαδή, για να βοηθήσεις έναν άνθρωπο που πάσχει από χρόνιο νόσημα, πρέπει να έχεις υποστεί το χρόνιο νόσημα και να το έχεις διαχειριστεί. Για να μιλήσεις για κακοποίηση, είναι πολύ εύκολο να μιλήσουμε θεωρητικά. Είναι τελείως όμως διαφορετικό να είσαι το θύμα μιας κακοποίησης. Εκεί βλέπεις πόσο υποκριτικά υπάρχουν, πόσες υποκριτικές συμπεριφορές υπάρχουν γύρω, πόσο δύσκολο είναι για ένα θύμα να φτάσει να καταγγείλει, πόσο φτωχό είναι το νομικό πλαίσιο, και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Πόσο δύσκολο να αποδείξει αυτή τη βία, γιατί αν δεν μιλάμε για γυναικοκτονία και μιλάμε για ενδονοικογενειακή βία που δεν αποδεικνύεται εύκολα, έτσι δεν είναι? Ελένη μου, αν δεν είσαι ακροτηριασμένη ή νεκρή, δεν μπορείς να βρεις το δίκιο σου. Και θέλω να κάνω μια παρένθεση να πω ότι δεν κακοποιούνται μόνο γυναίκες, κακοποιούνται και άντρες. Και για τους άντρες είναι ακόμα πιο δύσκολο όταν είναι θύματα κακοποιητικής συμπεριφοράς να βγουν και να υποστηρίξουν αυτό το οποίο έχουν υποστεί. Εσύ, Νανά, από πού βρήκες τη δύναμη και βγήκες και το υποστήριξες και το δημοσιοποίησες? Δυστυχώς ή ευτυχώς, η προσωπική μας ζωή όλων όσων εκτιθέμεθα, και εγώ ξέρεις εκτίθεμαι 35 χρόνια, πολλές φορές κρεμιέται στα μανταλάκια. Και έχουμε υποστεί και έχουμε ακούσει, αλλά φυσικά αυτό είναι το κόστος της έκθεσης. Δεν μπορείς να εκτίθεσαι και να είσαι προφυλαγμένος. Άρα λοιπόν, εγώ είχα δύο επιλογές. Στη ζωή μου γενικότερα, που ήταν παράλληλη με την τηλεοπτική μου δουλειά ή με τη δημόσια δουλειά μου. Είτε να βγω και να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου, είτε να βγω και να πω εδώ είμαι, αυτό έγινε, αυτό έπαθα, αυτό διαχειρίζομαι, είμαι κι εγώ μία από εσάς, ένας άνθρωπος όπως εσείς. Αυτό λοιπόν είναι ζώρικο. Και υπάρχουν στιγμές που γονατίζεις, δεν είναι κανείς υπεράνθρωπος. Όμως, μέσα από αυτή την προσωπική μου έκθεση, που η κινητήρια δύναμή μου είναι να δείξω στον κόσμο ότι δεν έχει σημασία ποιος είσαι, το μορφωτικό επίπεδο, η οικονομική δυνατότητα, το περιβάλλον που ζεις, αλλά όλοι μπορούμε δυνητικά να είμαστε πρωταγωνιστές μιας ιστορίας που δεν θα θέλαμε ποτέ να ζήσουμε. Και μέσα από αυτό το οποίο εγώ βιώνω, μπορεί να ανοίξει κάποιο δρόμο για να μπορέσει κάποιος άλλος να πάρει ένα μήνυμα για να προστατεύσει λίγο περισσότερο τον εαυτό του. Στιγμές που λύγησες υπήρξαν? Φυσικά. Έχω γονατίσει, δεν έχω λυγίσει απλά στη ζωή μου. Έχω γονατίσει με θέματα επαγγελματικά, γιατί μπορεί να έχουμε και μεγάλες επιτυχίες, αλλά μας έχουν πετάξει και σάλε μονόκουπες. Με έχουν λιδωρήσει και με έχουν αποθεώσει. Με έχουν βάλει στην άκρη και μετά με ξαναγκάλιασαν. Με θέματα και ρεπορτάζ που έχω κάνει. Είχα λυγίσει όταν κάναμε τη μεγάλη έρευνα για την κακοποίηση των παιδιών στην Ελλάδα και για την παιδεραστία. Εκεί είχα καταρρεύσει. Κατέρευσα όταν έμαθα για ένα προσωπικό θέμα υγείας που είχα.
Προχώρησα όμως. Αν ήσουν τώρα στην τηλεόραση με όλα αυτά που γίνονται, πιστεύεις πώς θα μπορούσες να τα διαχειριστείς? Δηλαδή, η εμπειρία βοηθάει στο να διαχειριστείς. Θα πάθαινες το ίδιο σοκ με τις αποκαλύψεις για το Φιλιππίδη, για το Λιγνάδι, για όσα γίνονται, που είναι άνθρωποι οι οποίοι αφορούν και τις δικές μας εκπομπές και το δικό μας μετερίζει και άνθρωποι που μέχρι πριν τους αποθεώναμε και τους χειροκροτούσαμε. Λοιπόν, Ελένη, θα σου πω κάτι. Γιατί είσαι πολύ νεοκορίτσι και επιχειρείς πάρα πολύ σε αυτή τη δουλειά. Και να ξέρεις ότι όταν είσαι και όμορφη και έξυπνη, δεν θα σου χαριστούν τα πράγματα. Θα πρέπει συνεχώς να αποδεικνύεις τα αυτονόητα. Θα σου πω κάτι. Γι' αυτό για το οποίο είμαι περήφανη, είναι ότι ακόμη μπορώ να είμαι ανυποψίαστη. Ναι. Το σκεφτόμουν επειδή οι άνθρωποι μας εκπλήσουν πολλές φορές με θαύματα και πολλές φορές με απίστευτες, απίστευτες καταστροφές. Χαίρομαι πολύ που έχω κρατήσει μια παιδικότητα, η οποία έχω κατηγορηθεί γι' αυτό από φίλους και καμιά φορά και ο γιος μου το λέει, μα πώς μπορεί να είσαι έτσι. Αλλά σε αυτή τη δουλειά, παρά το γεγονός ότι είναι τόσο τοξικό το περιβάλλον, χαίρομαι γιατί μπορώ ακόμα να εκπλήσωμαι και να λέω, μα είναι δυνατό. Δεν έχεις χάσει λίγο αυτή την αθωότητα και το ρομαντισμό, που ίσως είναι και αυτό που κάνει μια ψυχή πιο γλυκιά απέναντι στα πράγματα? Αν γύριζες το χρόνο πίσω, τι δεν θα έκανες από όλα όσα έχεις κάνει? Θα σου πω, θα έκανα ακριβώς τα ίδια, γιατί κάποτε ο γιος μου, ο Αλέξης, μου έγραψε τρεις γραμμές που είχε πολύ δίκιο. Όταν εγώ του είχα στείλει κάποιο mail για να απολογηθώ για όλες τις ώρες που έλειπα, για το χρόνο που δεν του έδωσα κτλ., μου είχε πει, μαμά, είσαι η καλύτερη μαμά του κόσμου, γιατί αν δεν έκανες αυτά που έκανες, δεν θα ήμουν εγώ ο Αλέξης του σήμερα. Άρα λοιπόν, Ελένη, αν δεν έκανα όλα αυτά τα οποία έκανα, και θεωρώ ότι πήρα τις σωστές αποφάσεις για τη στιγμή και τις συνθήκες που τις πήρα, όχι για τις συνθήκες του 2022, για το 1995, του 1997, του 2005. Με το δεδομένο που έχουμε τη στιγμή που αποφασίζουμε. Ακριβώς. Δεν θα ήμουν η Νανά που είμαι σήμερα. Έτσι, πακέτο με τα καλά και τα κακά. Και φυσικά δεν θα είχα έρθει και εδώ που είσαστε μια υπέροχη, φιλόξενη παρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σε γνωρίζω πρώτη φορά. Έχω ακούσει όμως εγκομιαστικά λόγια από τον Δημήτρη τον Παπανώτα, που είστε και φίλοι και σε αγαπάτε. Καλά. Και σε θυμάμαι ιδιαίτερα. Εντάξει, με τον Δημήτρη γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε ξεκινήσει μαζί σε αυτό το χώρο. Χαίρομαι πάρα πολύ που συνάδελφοι λέμε ακόμα καλές κουβέντες ο ένας για τον άλλον. Βλέπεις. Είναι, και χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνώρισα από κοντά, γιατί σε ήξερα μόνο μέσα από την τηλεόραση. Ναι, και ας το πούμε, ήξερες, να μην το θυμηθώ εκείνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, Ελένη μου, καλή συνέχεια μου σε όλους. Σας ευχαριστώ πάρα αυτό πολύ. Αυτό θα το κρατήσω. Θα στο υπογράψω. Θέλω να μου γράψεις και μια αφιέρωση. Εννοείται, και θέλω την κριτική σου και τη γνώμη σου. Να ξέρεις ότι σήμερα το βράδυ μπορεί να είναι. Θα το τελειώσω, είμαι σίγουρη. Θα ήθελα πάρα πολύ. Σήμερα βράδυ. Σας ευχαριστώ όλους. Για όλα τα κορίτσια, για όλες τις γυναίκες, για να θυμηθούμε όσα αξίζουμε και να μην ξεχνάμε όσα αξίζουμε. Νομίζω είναι ο απόλυτος, ο καλύτερος σύμμαχος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Έχεις τα πιο όμορφα μάτια που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Αχ, νομίζω δεν είμαι η πρώτη που στο λέω, αλλά δεν είναι μόνο το χρώμα, είναι όλη αυτή η φωτεινότητα που εκπέμπουν. Ευχαριστώ, αγάπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όλους εσάς.